Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Βλαδίμιρος Βιντόπουλος και πάλι κοντά σας. Αυτή τη φορά δεν θα κάνουμε παραγωγή νέου επεισοδίου της εβδομάδας, γιατί θα πρέπει να κάνουμε και κάποια άλλη πράγματα. Κάνουμε μια πολιτική κριτική, μια κριτική στο επεισόδιο Ουρφ VS Άδωνης που παίχτηκε στο Tapper TV. Και θα ξεκινήσουμε με μια την παρατήρηση ότι δεν πρόκειται για ένα διάλογο με ένα φασίστα, γιατί είχε αποδειχθεί ότι δεν μπορεί να γίνει διάλογο με τον φασίστα. Αν θέλετε διάλογο με τον φασίστα, να κάνετε διάλογο με τον Κασιδιάρη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί δεν έχει επιχειρήματα. Ο Άδωνης δεν είναι φασίστας, παρόλο που άλλα λέγαμε μέχρι τώρα, ναι, δεν είναι φασίστας. Ο Μπουμπούκος είναι ένας συνενεπέστατος αστός, και κάθε αστός σε περίοδους κρίσης και όταν αφισβητείται η τάξη και το καθεστώς που έχει, δηλαδή όταν κινδυνεύει να χάσει αυτά που έχει ως αστός, γίνεται φασίστας, είναι κάτι λογικό. Τέλος πάντων, θα δούμε σιγά σιγά κάποια αποσπάσματα του βίντεο και μετά θα σχολιάζω εγώ και θα λέω συνέχεια το βίντεο και αυτά. Ότι είσαι εξαιρετικά μορφωμένος και πολύ διαφορετικός από αυτό που θες να περάσεις με τη μάσκα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι ο Τζορτζ Όρουελ το 1984 και στην τελευταία σκηνή έχει πολύ δίκιο. Μα την τελευταία σκηνή τα γουρούνια. Πολύ καλά. Λοιπόν, έχει πολύ δίκιο. Δηλαδή, στο τέλος θα γίνει κάτι παρόμοιο. Περιγράφει ένα κομμουνιστικό. Λέω ότι αυτοί οι διευθυντές οι οποίοι θα μπουν να πληρώνονται ως η καθαρίστρια, στην πορεία του χρόνου, όταν θα είναι απαραίτητο το στάσιο, δεν θα πληρώνονται ως η καθαρίστρια. Είναι το πολύ πετυχημένο αυτό που λέω. Πράγματι, περιγράφει μια κατάσταση, την κατάσταση την οποία ο Μπακούνι είχε προειδοποιήσει για αυτήν την εξέλιξη από την πρώτη διεθνή. Για αρχή, ακούμε ότι ψόφω στον Μπακούνι. Ποιο παπούλι, έτσι. Ποιο παπούλι, λοιπόν. Ο Orwell, δεν ξεχνάτε συνέχεια να αναφερθείτε ότι ο Orwell έχει μια σαφή πορεία στο πώς γίνεται η ανθρωπότητα. Καταρχάς, υπάρχει ο δημιουργός της ιδεολογίας, βλέπει ο Μάρξ. Εντάξει, κάνει μια ιδεολογία, εντάξει, υπάρχει ιδεολογία. Μετά πάνε, δίνουν να τη φτιάξουν. Ο Λένιν με το Τρότσκι, ξέρω, το Σταλίν, κλπ. Εκείνο ο Ναπολέον και δεν θυμάμαι πώς λένε το άλλο γουρούνι. Και φυσικά, κάποια στιγμή ο ένας αποφασίζει να πάρει την ψήφια εμβόλια. Δηλαδή βγαίνει ο Στάλιν, εντάξει. Αφενός φταίει ο Τρότσκι που άφησε να βγει ο Στάλιν, δηλαδή δεν πρέπει να αφήσουμε να βγει ο Στάλιν. Η ιντελιγένσια, καταρχάς η ιντελιγένσια, έτσι. Κατά δεύτερον, φταίνε τα πρόβατα που είναι πρόβατα, εντάξει. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε τον κόσμο να μην είναι πρόβατα. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα αυτό, δεν λέω, εντάξει. Κατρίτα φταίει ο Γάιδαρος που δεν μίλαγε. Δηλαδή είναι πολλοί που καταλαβαίνουν ότι ξέρει γίνεται μαλακή, αλλά δεν μιλάνε. Αυτό είναι και τώρα με τη Φυσίδη, δηλαδή δεν μιλάμε πολύ, δεν μιλάμε γιατί φοβόμαστε ότι θα δημιουργήσουμε καταστάσεις κλπ. Και κατρίτον είναι τα σκυλιά. Λοιπόν, τα σκυλιά υπάρχουν και τώρα. Δηλαδή και τώρα ζούμε σε μια ορκολική κοινωνία. Είναι και φάμε θάνατο ζώνη. Γιατί τα σκυλιά του καπιταλισμού είναι χρυσή αυγή. Είναι ο φασισμός. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μου πει τώρα ο Άδωνης να μου πει για τον Όργουελ, ξέρω εγώ. Εντάξει. Όταν αυτό θα εφαρμόζει ο ίδιος. Τέλος πάντων. Αυτά τα ξέρω να τα λέμε, γιατί έχουμε να πούμε και τον Μπακούνιν και την αρχική κοινωνία και ότι εμείς δεν είμαστε κομμουνιστές και δεν ξέρω τι. Μαλακή. Μεταξύ του Μπακούνιν και του Στάλιν, προφανώς θα προτιμούσα τον Μπακούνιν. Και να πω επίσης εδώ ότι και εγώ μεταξύ του Μπακούνιν και του Στάλιν, προφανώς προτιμώ τον Λένιν. Υπάρχει και κάτι άλλο που δεν το πει. Δηλαδή, έχετε κολλήσει στο παρελθόν. Δηλαδή, είστε ίδιοι με το κουκουέ, έτσι. Έχουμε κολλήσει, αυτό έγινε αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο κόσμος εξελίσσεται. Δεν είναι μόνο η αγορά που εξελίσσεται. Ο κόσμος εξελίσσεται. Δηλαδή, πλέον έχουμε ίντερνετ. Σοβιετικοί δεν είχαν ίντερνετ. Και αυτό πετυχαίο λένε. Δεν είχαν ίντερνετ. Τέλο πάντων, τα λέω αυτά, δεν μ' αφήνω. Δεν είναι προφανές αυτό. Όμως, να σου πω ότι στην τελική. Για να κάνω τη μεγάλη μας κουβέντα την προηγούμενη για την ανθρώπινη φύση, στην τελική αυτός θα παίρνει τις αποφάσεις, εάν είναι επιτυχής η αποφάση του, γιατί αλλιώς θα διαλυθεί το πράγμα γρήγορα, στην τελική θα βολεύσουν αυτό του δικού του περισσότερο από τους άλλους. Και για να επαναφέρω τα λόγια του συντρόφου 01,
Στο τέλος, θα νικήσει η αγάπη. Δεν κάνω μια ερώτηση, αλλά τώρα να το αλλάξουμε λίγο. Γιατί θέλετε να παρουσιάζετε, λέει, μου έκανε εντύπωση και αυτή η κοπέλα στο Twitter που την έχουν γνωρίσει αυτή η δουλειοκή. Είπε παρουσίαζε μια τρομερά και παρουσιάζει μια τρομερά διαφορετική εικόνα αυτή πιθανολόγω ότι πραγματικά είναι, δεν το έχω γνωρίσει. Δηλαδή, προκαλεί σεξουαλικά, ξέρω εγώ, βρίζει, ξέρω κάνει ράβει, ας πούμε, πετά κανένα βιώμα που δείχνει ότι είναι μορφωμένη. Εσύ αντίστοιχα. Έχω τόσο γνωρίσει τον Νουρφ. Δεν θα αποκαλύψω το μέσα γιατί δεν θέλω να σε φωτογραφίσω και να φανεί, αλλά έχω δει κάποια δείγματα του δουλειά σου. Που ρε παιδάκι μου, γιατί να θέλει να μου πει για ποιο ρούφ κάνει μόνο πούτσε, α πούμε. Ενώ μπορεί να κάνει κάτι που είναι τρομερό. Ποιο είναι το ιδεολογικό κίνητρο να παρουσιάζει τον εαυτό σου λιγότερο από ό,τι πραγματικά αξίζει. Αυτό είναι, για μένα είναι πολύ μεγάλη απορία. Αυτό είναι ένα σοβαρό βίντεο, έτσι. Αυτό το βίντεο θα το δουν ελάχιστο. Δηλαδή είναι μια μαλακία βίντεο, πραγματικά. Δηλαδή, γιατί κάνουμε πρώτα δεύτερη ομάδα. Γιατί είναι πολύ πιο ενδιαφέρον. Έχω βαρεθεί να βλέπω, ξέρω εγώ, καλή τέχνη, να βλέπουμε σπουδαία έργα, ξέρω εγώ, Τσαϊκόφσκι. Εντάξει, είχαμε Τσαϊκόφσκι, τελείωσε, έβγαινε και ο Τσαϊκόφσκι. Τώρα η εποχή δεν ήταν Τσαϊκόφσκι, η απαιτεί τρώω τέταρτη τη Κουζουμάνα. Είναι μπουρδέλο γι' αυτό, ξέρεις. Εντάξει, αυτό. Ναι, όμως ότι αυτό που είδα με εντυπωσίασε τόσο πολύ, δεν σε είχα. Για να είμαι τώρα ειλικρινής, δεν σε είχα. Λοιπόν, με εντυπωσίασε τόσο πολύ που μετά τον έφυγε από εκεί, έλεγα στον εαυτό μου: αυτό το παιδί μπορεί να κάνει κάτι τόσο εντυπωσιακά ωραίο, αλλά δεν θέλει να παρουσιάσει τον εαυτό του ως το παιδί που μπορεί να κάνει κάτι τόσο εντυπωσιακά ωραίο, αλλά θέλει να παρουσιάσει τον εαυτό σαν τρόλ. Και εμένα μου αρέσει το τρολάρισμα. Πρόσεχε, είμαι και εγώ λίγο τρόλ. Δεν έχω λίγο τρολάρισμα, είναι το χαρακτήρα μου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Γι' αυτό σε έλεγα συνάδελφο. Γιατί το κάνουν αυτό, ποιο το κίνητρο το βάζει, υπάρχει κάποιο ψυχολογικό κίνητρο εδώ. Γεωργή, η οποία δεν μπορεί να αποδοθεί όταν ζωγραφίζει την ενούργια, θα πρέπει να το ξύνεις, ξύνεις θεματολογία. Έχει μια εξήγηση. Ναι, υπάρχει ένα πολύ ωραίο, μια εικόνα την οποία έχω κάνει tweet, το οποίο μάλιστα πως αφήνει ακόμη περισσότερο, υπάρχει ένας τοίχος στον οποίο είναι ζωγραφισμένο γραφίτι. Πολύ όμορφα, πολύ πλούσια, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και μετά υπάρχει ο ίδιος τοίχος, σβησμένος, όπου το βάψανε από πάνω να σου γραφεί. Και έχει πάει ένα τυπάκι με σπρέι και έχει φτιάξει πούτσες και γράφει. Αυτός ο τοίχος πριν είχε τέχνη. Τώρα έχει πούτσες. Λοιπόν, έτσι νιώθω και τη χώρα αυτή εδώ πέρα. Νιώθω ότι αυτή η χώρα είχε τέχνη. Τώρα έχει πούτσες. Ναι, αυτός αυτό είναι ψέματα. Μπορούσε να μιλήσει για τέχνη. Τώρα μπορεί να. Λοιπόν, είναι αλήθεια αυτό, δεν είναι ψέματα αυτό. Ναι, έχει μια βάση. Πού είναι ο σημερινός Παλαμάς, ας πούμε. Ναι. Πού είναι ο σημερινός Καβαδίας. Ναι. Πού είναι ο σημερινός Καρατζάκης. Πού είναι ο σημερινός Τσαρούχης. Πού είναι ο Βάγνερ, πού είναι ο Κουτσίνη. Ήθελα να έρθουν λίγο, έτσι έχω σημειώσει και τρία πράγματα που θέλω να το βλέπω μαζί. Κάποιες ρίσεις, έτσι, μια ρίση του Αντόρνου, που λέει, δεν μπορούμε να γράψουμε ποίηση μετά το Auschwitz. Θες μαλακίες, σε λέει και ο Εγκονόπουλος, που κάναμε στα κείμενα, στο λέει και το εντάξει. Λέει τι πάνε να πει, επειδή έχουμε πόλεμο, δεν θα κάνουμε τέχνη. Λέει, αν δεν κάναμε τέχνη σε καιρό πολέμου, πώς θα έχει βγει τώρα η Κατιούσα. Έτσι. Η Κατιούσα. Εντάξει, θα μου πει είναι στρατευμένη τέχνη κτλ. Ναι, αλλά είναι τέχνη. Δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι τέχνη. Ακριβώς τον καιρό πολέμου πρέπει να κάνει τέχνη. Δηλαδή, είναι πάντα το ντοκιμαντέρ για τη Χειροσύμα. Και αυτοί που είδαν στη Χειροσύμα, οι ζώντες, ζωγραφίσαν τη Χειροσύμα. Έτσι. Δηλαδή, είναι απαραίτητο να κάνει τέχνη σε καιρό πολέμου. Δεν θα αντέξει ο άνθρωπος χωρίς τέχνη σε κρίση. Στην κρίση επιβάλλεται να παράξουμε, να δημιουργήσουμε τέχνη. Όχι για την τέχνη, για τον λαό. Η τέχνη δεν είναι για την τέχνη, δεν είναι για τον λαό. Το οποίο μας συνδέει αυτή την κουβέντα. Δηλαδή έχω μαχαιρωμένους μετανάστες απ' έξω. Δεν έχω την άμαξα να περνάει, ας πούμε, δεν ξέρω, τη γνώμη του, ας πούμε, οτιδήποτε. Έχω μια πολύ σκληρή, μια οξύτατη πραγματικότητα. Πώς την αντιμετωπίζω. Καταρχάς, με την ρίση του Αντώνιου δεν συμφωνώ. Υπό την εξής έννοια. Η τέχνη υπάρχει για να μπορεί να μας θυμίζει ότι ο άνθρωπος είναι ένα υπέροχο πλάσμα. Και ότι ενώ μπορεί να έχει κάνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα, όπως το Auschwitz, εμείς πρέπει να ψάχνουμε να δούμε μέσα στον άνθρωπο την ομορφιά που έχει. Άρα δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί να υπάρχει καμία εποχή χωρίς ποιήση και χωρίς τέχνη. Αντιθέτως, νομίζω ότι την ποιήση και την τέχνη την αντιθετεύεται πάρα πολύ η ευμάρεια. Η ευμάρεια είναι αυτή που κύριε την αντιθετεύεται τελικά.
Γιατί αφαιρεί από την τέχνη την ουσία της και την κάνει βιομηχανικό προϊόν. Ρώσο, η τέχνη δεν είναι τρόπος να δείξουμε καλό εαυτό. Η τέχνη είναι τρόπος έκφρασης. Αν θέλω να πω σκάτα, και θέλω να το πω με ένα πίνακα ζωγραφική, ξέρω εγώ, που έχει ένα σκάτο με ένα ωραίο τρόπο φτιαγμένο, ξέρω, κόκκινα παντού, πράσινα, δεν ξέρω, μπλε, πώς τα φτιάχνετε εσύ, οι ζωγράφοι, ξέρω αυτά. Και πάλι θέλω να πω σκάτα, ξέρεις, θέλω να πω... Λοιπόν, τι είναι η τέχνη? Είναι ο τρόπος μας να προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τον καλό μας σε αυτό, ακόμα και στις πιο σοφερές στιγμές. Δηλαδή, ο Καριωτάκης δεν έκανε τέχνη για να πει, ξέρω, τι ωραία που είναι η ζωή. Η ζωή δεν είναι ωραία πάντα, ξέρεις, δηλαδή, η τέχνη δεν είναι να λέει, α, μπορούμε να κάνουμε πολλή πράγματα, κάνε τον ύμνο στη χαρά, ξέρω. Δεν κάνουμε τον ύμνο στη χαρά, να κάνουμε ακατέργαστο νορβηγικό μέταλ. Αυτό. Οι αστεί, βλέπουν ως τέχνη μόνο τον ύμνο στη χαρά, δεν λοιπόν το ακατέργαστο νορβηγικό μέταλ. Το να ακούς Πάξ Πουτάκο και Κόντιζα και κάθε παπαριά παππούς, να ακούς το τέτοιο. Φάξ στο διάλογο, motherfucker! Φάξ στην εξουσία, motherfucker! Στη μούρη είστε κόλλοι, grandfatherfucker! Παράτε μαλακία, γιαγιά φάκε! Φάξ και στη μιζέρια σας, φάκ! Φάξ και στην παιδεία σας, φάκ! Φάξ στα ψώνια, στα πανέρια σας, φάκ! Στην καταναλωτικότητα του μικροαστισμού σας! Να ακούς ψηφιστρόνια. Εντάξει. Το ψηφιστρόνια είναι τέχνη. Είναι καλύτερη τέχνη από να ακούς εδώ Παντελίδη. Παντελίδη και άλλες παπαριές. Δεν πρέπει να ακούς ψηφιστρόνια. Αυτό απαιτεί κοινωνία. Αυτό απαιτεί εποχή. Καταλαβαίνετε. Ναι, έχει αδικίες καπιταλισμούς. Από την άλλη όμως, αυτό δεν βλέπετε. Είναι ότι ο καπιταλισμός είναι μακράν το πιο επιτυχημένο σύστημα στην ιστορία που έχει αναδείξει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που ξεκίνησαν από το μηδέν να ανέβουν στην κορυφή. Ότι ο καπιταλισμός φυσικά όταν ξεκίνησε και ο κομμουνισμός όταν ξεκίνησε ήταν ένα πολύ λειτουργικό σύστημα, δεν δηλαδή, ξεκινάει το σκοπό του έτσι. Πλέον δεν ξεκινάει το σκοπό του, δηλαδή δεν υπάρχει αυτή ότι μπορείς να ξεκινήσεις από το μηδέν και να γίνεις ο Bill Gates ή ο άλλος ο Βλάκας με την Apple που θα είναι τώρα. Λοιπόν. Που έκανε και βιογραφία, ξέρω εγώ. Λοιπόν, πλέον υπάρχουν κάποιοι. Έχουν γίνει κάποιες. Σε στήλη Σοβιετικής Ένωσης και πάλι το κόμμα. Το κόμμα δεν είναι κόμμα πλέον. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Έχουν κάτσει εκεί και δεν μπορούν να φύγουν από εκεί. Αυτό είναι η Σοβιετική Ένωση. Ζούμε σε μια κατάσταση καπιταλιστική Σοβιετική Ένωση. Όπως η Σοβιετική Ένωση ήταν κρατικός καπιταλισμός, εδώ είναι. Ξέρω εγώ, εταιρικός κομμουνισμός. Εντάξει, τι να πω. Η δική μας βία είναι ηθική, ταυτίζεται και προσανατολίζεται με την ηθική, ενώ η δική σας βία ταυτίζεται και προσανατολίζεται με νόμους, οι οποίοι είναι κατά βάση ανήθικοι. Εδώ να κάνουμε για ένα hint. Εδώ αναφέρω το κύριο Σούρφ στο γνωστό τέτοιο με την Αντιγόνη και το Κρέοντα. Εντάξει, είναι το κλασικό. Μας θα έχει πρίξει αυτό το θέμα. Με το ηθικό που η Αντιγόνη θέλει να θάψει το αδέρφια του και ο Κρέοντας έχει τον νόμο και οι παπαριές, εντάξει. Έχω προσπαθεί να με κάψουν περισσότερο, δεν κάψουν να με κάψουν. Πώς θα με κάψουν. Εδώ θέλουν να κάψουν εσένα, Βεαδονί. Μπράβο, που κάψουν το βιβλίο 16 φορές, φανέζει το βιβλίο μου, εδώ πουλά τα βιβλία μου τηλεόραση και εργαζόμενοι πήγαν χάσαν τη δουλειά του. Θερμά συγχαρητήρια. Φοβερή εξυπνάδα. Φοβερή εξυπνάδα την οκάσανε. Μεγάλη αντίθεση κάνανε οι Γεωργιάδε. Τι κάνανε, αφήσανε 10 ανθρώπους στον δρόμο. Αυτό κάνανε. Συγχαρητήρια. Μεγάλη αντίθεση στο φασισμό. Έλα μου τώρα, αυτό είναι άλλο σύστημα. Εγώ το συζήτησα σήμερα και με τον Ουρφ πριν έρθεις για το ζήτημα κάψιμο βιβλιοπωλείου. Εγώ είμαι της άποψης ότι μια πολιτική αντιπαράθεση δεν πρέπει να περνάει σε προσωπικό επίπεδο. Αν μια πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να περνάει σε πολιτικό επίπεδο. Άρα δεν θα έπρεπε να σου κάψουν το βιβλιοπωλείο, ούτε το σπίτι, ούτε σε τον ίδιο. Θα έπρεπε να σου κάψουν το πολιτικό σου γραφείο. Το πολιτικό γραφείο του κόμματος που είσαι. Κάπου εδώ να κάνουμε την κλασική μας κριτική και θέση. Το να κάψει ένα κτίριο δεν σημαίνει τίποτα. Το να κάψει ένα βιβλιοπωλείο δεν σημαίνει τίποτα. Το να κάψει τη βουλή που είναι ένα κτίριο δεν σημαίνει τίποτα. Δεν κάνει τίποτα, δεν δημιουργεί τίποτα. Να σφάξει ένα μπάτσο πάλι δεν κάνει τίποτα. A single life is relevant. Έτσι. Μία ζωή είναι. Εντάξει, τίποτα.
Διαφωνώ με τον Στάλιν που έλεγε ότι μια ζωή είναι τραγωδία, αν καθεί, ενώ ένα εκατομμύριο είναι στατιστική. Αντιθέτως, αν καθεί ένα εκατομμύριο, είναι τραγωδία. Αν καθεί ένα εκατομμύριο, είναι ένα γεγονός. Μα δεν είναι τραγωδία που λέτε. Ένα γεγονός. Αν καθεί μια ζωή, εντάξει, είναι ένα γεγονός το οποίο μπορεί να επηρεάζει κάπως φτηνά την οικογένειά του για αυτούς που το ξέρουν, εντάξει. Ανάλογα και πώς επηρεάζει, εντάξει, αυτό το θέμα. Δηλαδή, όταν πέθανε ο Λένιν, επηρέασε ένα έθνος, επηρέασε μάλλον μια παραστημένη κοινωνία, γιατί αυτή η κοινωνία τον ήξερε και αυτός θα εκπροσωπούσε. Αν όμως σκοτώσουμε 150 μπάτσους, εντάξει, αυτό θα έχει κάποιο νόημα. Αν σφάξουμε 300 ανθρώπους, μάλλον όχι, αν σφάξουμε όλους τους επιχειρηματίες της Ελλάδας, θα έχει ένα πολύ θετικό νόημα. Αν, εντάξει, να πάμε πιο ρεφορμιστικά, εντάξει. Αν σφάξουμε όλους τους μεγάλους επιχειρηματίες της Ελλάδας, δηλαδή, άρχισε να φάξουμε το κόκαλι, το μπόμπαλο, το μετάλλο, κλπ. Αυτό θα έχει αποτέλεσμα. Θα να πάω να σφάξω εγώ, ξέρω εγώ, το κόκαλι μόνο του. Δεν έχει νόημα, δεν έχει νόημα. Εντάξει. Βλέπετε τα πάντα μόνο την κύριο κοινωνία. Όχι. Είσαι λοιπόν ματατζής. Ωραία, είσαι ματατζής. Κάθε φορά με τα σπίτια και τον κλομπ, είσαι απέναντι κάποια. Μην πω τώρα, παιδιά. Μετά με σφεντώνες, πέτρες, σου βρίζουν τη μάνα, τον πατέρα, την αδερφή, τη γυναίκα, σου πετάνε τα ρόπα, τα σου ράνε. Ωραία λοιπόν. Ερώτηση. Γιατί από αυτό στην κοινά σου ρίξει μια μπούφλα, ένα δολοφόνο. Αυτή είναι η δουλειά του, πρέπει να είναι. Δεν είναι. Δεν είναι Γκάντι, ας πούμε. Δεν είναι Γκάντι. Επίσης, εδώ να πούμε ότι για τη Χρυσή Αυγή ευθύνεται βέβαια και οι αναρχικοί, για την Εφηλάδες, και οι μισοί αριστεροί, γιατί δεν μιλάμε σαν το Γάιδαρο, στο Orwell, εντάξει. Αλλά κατά κύριο λόγο ευθύνεται η αστική τάξη. Η αστική τάξη, κατά παράδοση, χρησιμοποιεί το φασισμό για να διατηρήσει τα προτερήματά της, για να τα διατηρήσει. Είμαι τοπική θεοσφραγίδα. Αυτό. Ναι, αυτό είναι η μετοπική θεοσφραγίδα της αποκαλύψεως. Για να διατηρήσει την εξουσία της. Εντάξει. Το 30 στη Γερμανία, το Χίτλερ δεν τον έβγαλαν οι προλετάρες, δεν τον στήριξαν οι προλετάρες. Το στήριξε η Coca-Cola, το στήριξαν οι εταιρείες, οι εργοστασιάρχες. Ναι. Τη φήμη ότι φταίνει οι Εβραίοι δεν την έβγαλαν οι κομμουνιστές. Βιαστείτε, βρε γάλα, ξέρεις. Το ότι φταίνει μετανάστες για όλα, δεν το λένε εμείς. Το λένε κάτι ταξιτζίδες, ξέρω εγώ, που είναι μικροαστοί. Το προβάλλουν τώρα τα κανάλια. Τα κανάλια δεν είναι δικά μας. Τα κανάλια είναι, τα κανάλια είναι των αστών. Δεν το λέμε εμείς. Οι αστοί τα λένε. Εντάξει, αυτό. Αυτή η μέρα είναι μια μεγάλη μέρα. Είπα ότι η Β' Αθήνας έχει στα χέρια της το κλειδί των εξελίξεων. Έλα και εις αυτήν την περιφέρεια της Β' Αθήνας των φτωχικών συνοικιών του Λεκανοπεδίου. Έλα και η μοίρα να σώσει τη δημοκρατία, την τιμή και η υπόλοιψη της πατρίδας. Καλή σας νύχτα. Αυτά για την ώρα, από μένα. Θα μπορούσαμε να πούμε κι άλλα, αλλά εντάξει. Ας κρατήσουμε λίγο πιο σύντομο το βίντεο, καθώς δεν υπάρχει αντίλογος. Αν υπήρχε αντίλογος, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια μέρα ολόκληρη διάλογο, εντάξει. Άλλο, εντάξει, okay. Αυτά. Καληνύχτα σας, παρακαλώ λίγο. Όλοι. Αν είχα 3 ευρώ για το μυαλό που δεν έχεις, τότε θα είχα σίγουρα 3 ευρώ.